Συνείδηση ετωλίας και ακαρνανίας θα ξαναδούμε αυτό το πρωτοσέλιδο που αφορά στην έκρηξη κρουσμάτων και περιμένοντας τις αποφάσεις από την πολιτική προστασία. Κάποιοι λένε ότι κάποιες περιοχές είναι ένα βήμα πριν το σκληρό lockdown και πάμε να καλημερίσουμε τον αρχισυντάκτη της εφημερίδας, τον βλέπουμε ήδη, τον κύριο Δημήτρη Παπαδάκη. Τι κάνετε, καλημέρα συνάδελφε, χρόνια πολλά. Καλή σας ημέρα. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, ποιοι ετοιμάζονται για σκληρό lockdown εκεί, τι λένε οι πληροφορίες σας? Θα δούμε αν θα είναι σκληρό lockdown, γιατί παραμένει ακόμα ερωτηματικό. Το απόγευμα θα γίνουμε σοφότεροι από τις ανακοινώσεις της πολιτικής προστασίας. Είτε σκληρό lockdown που θα αφορά ενδεχομένως μόνο την περιοχή του Μεσολογίου, είτε κάποια εκ νέου περιοριστικά μέτρα στο σύνολο της Ετωλοακαρνανίας. Είναι ένα ζήτημα και τα νέα μέτρα αν θα αφορούν όλο τον νομό ή όχι. Οι τελευταίες πληροφορίες που έχουμε είναι ότι μάλλον θα υπάρξουν μέτρα μόνο για την περιοχή του Δήμου Μεσολογίου. Πρέπει να σας πω ότι χθες η Ετωλοακαρνανία είχε 121 νέα κρούσματα, εκ των οποίων τα 64 εντοπίζονται στην περιοχή του Μεσολογίου, του Δήμου Μεσολογίου. 64 κρούσματα, μπορεί ο αριθμός ενδεχομένως σε κάποιους να ακούγεται μικρός, αλλά αν το δούμε σε σχέση με τον τοπικό πληθυσμό και κάνουμε... Όχι, θα έλεγε κανείς ότι είναι μεγάλος ο αριθμός σε σχέση με τον τοπικό πληθυσμό. Ακριβώς αυτό. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός. Δηλαδή, αναλογικά θα ήταν σαν να είχαμε στη Θεσσαλονίκη 5.000 κρούσματα ημερησίως. Υπάρχει κάποια εξήγηση γι' αυτό, για το Μεσολόγγι? Υπάρχει εξήγηση. Είχαμε την Κυριακή των Βαΐων και τις μέρες πριν από την Κυριακή των Βαΐων κάποιες εκδηλώσεις που έγιναν στην περιοχή για την επέτειο της εξόδου του Μεσολογίου, εκδηλώσεις που έγιναν στα πλαίσια των μέτρων της πανδημίας βέβαια. Αυτό θα ρωτούσα, υποτίθεται ότι οι κλασικές εκδηλώσεις που ξέρουμε λόγω COVID έχουν ακυρωθεί και θα γίνονταν κάποια έτσι λίγο πιο τυπικά, πολύ περιορισμένα, δεν συνέβη αυτό? Συνέβη αυτό σε κάποιο βαθμό. Δηλαδή, όταν ήρθε η πρόεδρος της Δημοκρατίας στην Κυριακή των Βαΐων για να καταθέσει στεφάνι στο Τύμβο των Ηρών, τηρήθηκαν αυστηρά τα μέτρα. Η εκδήλωση είχε ένα πολύ περιορισμένο αριθμό επίσημων προσκεκλημένων. Αλλά το μήνυμα ουσιαστικά που είχε δοθεί στην τοπική κοινωνία το προηγούμενο διάστημα ήταν ένα μήνυμα χαλάρωσης, γιατί υπήρχε ένα αίτημα το οποίο απορρίφθηκε να γίνουν κάποιες εκδηλώσεις. Και τα πράγματα ξέφυγαν. Ξέφυγαν γιατί εκτός από το τελετουργικό της εκδήλωσης για την έξοδο του Μεσολογίου το Σαββατοκύριακο των Βαΐων, πρέπει να πούμε ότι συνήθως στο Μεσολόγγι γίνονταν και άλλα πράγματα. Υπάρχει και το ιστορικό πανηγύρι του Αϊσιμνιού, που επίσης εντάσσεται στο πλαίσιο των εορτών εξόδου. Και εκεί δεν τηρήθηκαν κάποια πράγματα. Γενικότερα έχει υπάρξει μεγάλη χαλαρότητα το τελευταίο διάστημα στην Ετωλοακαρνανία. Και αυτό πληρώνουν τώρα ακριβώς. Και στην πόλη του Αγρινιού. Και πρέπει να σας πω, τον κόσμο που μας ακούει, είναι πάρα πολύ άσχημο τη στιγμή που βλέπει καθημερινά ο πολίτης στα κανάλια σιγά σιγά η χώρα να ανοίγει, εμείς εδώ σε μια περιοχή της Ελλάδας να είμαστε εν αναμονή αποφάσεων κλεισίματος. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε, η πανδημία είναι εδώ, αυτό νομίζω ότι είναι το βασικό μήνυμα. Τώρα, αν μου επιτρέπετε, το βασικότερο ίσως θέμα και ζήτημα που αντιμετωπίζουμε στην περιοχή μας αυτές τις τελευταίες δύο μέρες είναι και το ζήτημα της μετατροπής των νοσοκομείων της περιοχής σε εμβολιαστικά κέντρα, το οποίο έχει γίνει με έναν λιγάκι πρόχειρο τρόπο στην αρχή. Είναι χαρακτηριστικό ότι προχθές στο νοσοκομείο Μεσολογίου υπήρξαν καθυστερήσεις ακόμα και 4 ωρών. Υπήρχαν άνθρωποι που περίμεναν, είχαν εμβολιαστικό ραντεβού στις 11 και 4 ή στις 11 και μισή το πρωί και εμβολιάστηκαν στις 3 το μεσημέρι. Αυτό έγινε επειδή προστέθηκαν 6 νέες εμβολιαστικές γραμμές στο νοσοκομείο Μεσολογίου και δημιουργήθηκαν αρκετά προβλήματα, γιατί δεν υπάρχει η στελέχωση ικανή που θα στηρίξει τη λειτουργία αυτών των εμβολιαστικών γραμμών. Υπάρχουν και χωροταξικά ζητήματα, γιατί οι διαθέσιμοι χώροι είναι περιορισμένοι. Με όλα τα αυτά έγινε μια μεγάλη προσπάθεια και μέχρι τα μεσάνυχτα προχθές από 170 εμβολιασμούς τις προηγούμενες ημέρες πήγαμε στους 600 μόνο στο νοσοκομείο Μεσολογίου. Και τώρα αυτό που θα γίνει από ό,τι φαίνεται από εβδομάδα, αλλά χωρίς να υπάρχει ακόμα ακριβή ημερομηνία, είναι να δημιουργηθεί ένα μίνι εμβολιαστικό κέντρο σε χώρο που παραχωρεί ο Δήμος Μεσολογίου, στο χώρο του ΚΑΠΗ Μεσολογίου, έτσι ώστε να αποσυμφορηθεί, και το νοσοκομείο. Πάρα γιατί πολύ καταλαβαίνετε ωραία. Ότι όταν έχουμε έξαρση κρουσμάτων και ταυτόχρονα συγχρονισμό σε νοσοκομιακούς χώρους, δεν είναι ότι καλύτερο. Θέμα. Ναι, υπάρχει θέμα. Λοιπόν, ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε κύριε Παπαδάκη, να είστε καλά. Καλημέρα, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Λοιπόν...